πάμε να την ακούσουμε. Έχεις πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Ναι, πολλά χαμόγελα, ναι. Και όλο αυτό όχι μόνο γιατί είναι καλοκαίρι, αλλά γιατί είναι και τα γενέθλια της Φέδρας. Είναι τα γενέθλια της κόρης μου και έχω και 30 παιδάκια. Δεν μπορείς να μην πάρεις χαρά από τα παιδιά και θέλω να περάσουν ωραία. Πώς αισθάνεσαι, η Φέδρα κλείνει τα 11 χρόνια, πώς ήταν αυτά τα 11 χρόνια για σένα? Κοίταξε, υπάρχει ένα μεγαλείο. Νομίζω ότι κάθε γονιός είναι περήφανος. Τα χρόνια περνάνε, βλέπεις τα παιδιά να μεγαλώνουν και αυτό που θες είναι να μπορούν να είναι σωστοί άνθρωποι. Πέρα από την ομορφιά, πέρα από όλα τα άλλα, παρακαλάς να έχουν υγεία και να είναι και καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Στο παιδί σου υπάρχει κάτι που να λείπει? Ελπίζω όχι. Φροντίζω να μην υπάρχει κάτι να του λείπει. Έχει μια πολύ ωραία σχέση με τον πατέρα της, η οικογένειά μας, η γιαγιά, παππούς, οι φίλοι μας. Νομίζω ότι τα έχει όλα. Αυτό που θέλω είναι να τα εκτιμά όλα. Έχεις κάνει κάποιες νήξεις τον τελευταίο καιρό για το θέμα του πατέρα? Δεν έχω κάνει τον τελευταίο καιρό, όχι. Απλώς όταν δύο οικογένειες δεν είναι μαζί, υπάρχουν καμιά φορά ξέρεις διάφορα. Αλλά έχουν μια υπέροχη σχέση. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει εμένα είναι χαρούμενοι μεταξύ τους. Και ο πατέρας είναι πολύ σημαντικός και η μητέρα. Όταν λείπει το ένα κομμάτι, το παιδί είναι μισό. Σχέση μάνας και κόρης που αλλάζει, γίνεται και λίγο φιλική με τον καιρό ή όχι? Ναι, γιατί όσο μεγαλώνει τόσο υπάρχει μια σχέση περίεργη. Δηλαδή τα λέμε όλα, τώρα μιλάμε και για τους boyfriend, μιλάμε για όλα σιγά σιγά. Α, υπάρχει boyfriend. Όχι ακόμα, αλλά στο σχολείο έχουν τα διάφορα. Η μία θέλει αυτόν, η άλλη θέλει το δικό της, ξέρεις, διάφορα. Τι σε εντυπωσιάζει που ξέρει και σε μερικές δύσκολη θέση ίσως? Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η ταχύτητα της σκέψης. Είναι πολύ γρήγορα. Και αυτό που με τρομάζει είναι ο εγωισμός τους. Τους δίνουμε εμείς πάρα πολλά. Και δεν είναι. Εμείς σαν παιδάκια μοιραζόμασταν τα πάντα. Αυτά είναι λίγο. Ό,τι και να τους δώσεις θέλουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Όσο δώσεις περισσότερα στα παιδιά, τόσο δεν εκτιμούν αυτά που πρέπει. Να ακολουθήσει τα βήματά σου? Όχι, με τίποτα. Τα παιδιά δεν μας ανοίγουν, όχι. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να σπουδάσει και από εκεί πέρα κάνει ό,τι θέλει. Μόντελινγκ, ηθοποιός, κάνει ό,τι θέλει. Αλλά πάνω απ' όλα σπουδές. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Χρειάζεται παιδεία και αγωγή. Τα παιδιά θέλουν παιδεία και αγωγή. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, επειδή είναι και τέτοια δύσκολη εποχή, που σε κάνουν να ανησυχείς περισσότερο από το κανονικό? Βέβαια. Αν μπορώ να έχω την οικονομική άνεση, να τους προσφέρω τα πάντα. Ο γονιός τι θέλει? Θέλει να μπορεί να πληρώνει τα φροντιστήρια, να μπορεί το παιδί να έχει αυτά που πρέπει. Γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε. Υπάρχουν γονείς που δεν τα πηγαίνουν τα παιδιά τους στα αγγλικά πλέον. Είναι πολύ άγρια η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ που ευγνωμονώ το Θεό που μπορώ και αυτή τη στιγμή τη κάνω και αυτό το πάρτι. Αντιμετωπίζεις δυσκολίες εσύ, δεν? Όλοι αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν αντιμετωπίζει. Η δουλειά μας έχει πέσει, δεν υπάρχει κάτι. Εγώ τώρα ξεκινάω ένα πολύ ωραίο μαγαζί στη Γλυφάδα. Θα ετοιμάσω μια παράσταση στο θέατρο, αλλά πόσο θα υπάρχει? Θα μείνω ένα μήνα, δύο? Κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορώ με ένα μήνα να ζήσω όλη την άλλη χρονιά. Η ευχή που θα ήθελες να κάνεις για την 10χρονη Φέδρα σήμερα που είναι και τα γενέθλιά της? Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να μπορεί να έχει την προστασία του Θεού και να είναι ένα παιδί καλό και να έχει αξίες. Δεν μετράει τίποτα άλλο για το γονιό. Να βλέπει το παιδί να μεγαλώνει και να έχει αξίες. Ούτε χρήματα πολλά, ούτε ομορφιά, γιατί όλα αυτά είναι κενά αν ένα παιδί δεν έχει αξίες και αγωγή.